Και ναι, περνούσαμε ακριβώς στα ίδια. Οι άντρες μας πρώην. Too much information! 5 χρονών στο παιδικό. Έτσι τα λένε, δεν έχουν ενήπια. Όλα με γράφουν. Γεια μας κοριτσάρες. Στη δικιά μας μανούλες. More passion, more energy, more energy, more energy. Τρελή. Θα με πάει σε γυμνή. Ενόργανη. Πρωί μου λέει, άμα ξυπνήσεις. Έβαλε ξυπνητήρα τις 6 ώρα, αλλά εντάξει είναι και μαμά έχει και παιδί, οπότε... Φύγαμε, θα φύγαμε. Με πόδια δεν είπες. Α, εννοούς τα σκαλιά. Το σχολείο είναι. Α, φύγαμε. Ωραία. Πρωινές. Η κυρία ετοίμασε χθες και στις 12.30 ώρα το βράδυ. Το πρωινό μας. Το έχουμε πάρει μαζί. Θέλει να με πάει και στην παραλία. Να τα δει όλα τα νότια. Ξεκινήσαμε λίγο έτσι, boom, more energy. Ούτε είπαμε γεια, ούτε τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαστε στην Αθήνα. Η Χριστίνα με φιλοξενεί. Μπορεί να την ξέρετε σίγουρα, γιατί έχει κανάλι στο YouTube. Η Instagram θα τα αφήσουμε όλα στην περιγραφή. Μπείτε να βρείτε τη Χριστίνα, όσοι δεν την έχετε, κάνει υπέροχα βιντεάκια. Παιδιά, δεν ξέρω. Γνωριστήκαμε πρώτη φορά. Ενώ από κοντά, μιλάμε χρόνια από τσάς. Ναι, πολλά, από το 18 είμαστε που μιλάμε. Τι λες? Ναι, από το 18. Και τώρα πρώτη φορά γνωριστήκαμε έτσι από κοντά, χθες σαν τις τρελές κάνουμε. Λέγκληση γνωριζόμαστε... Ναι, ήταν και είμαστε κολλητές, δεν περίεργο. Και στο σπίτι σου ένιωσα πάρα πολύ άνετα, δηλαδή κοιμήθηκα τόσο ωραία, τόσο ήρεμα. Και συνεχίζουμε δυναμικά, δεύτερη μέρα στην Αθήνα. Εντάξει, σαν πρώτη είναι, χτες δεν μετράει. Ναι, χτες δεν μετράει γιατί ήμουν όλη την ημέρα στο ταξίδι. Λοιπόν, δείτε εδώ, με έχει φέρει παραλία, έχει ετοιμάσει ήδη πρωινό και πρωινό. Τι να είμαστε εδώ. Πολύ νωρίς κοιμήθηκες. Από εδώ κάθομαι εγώ πάντα. Ναι, εγώ θα κάτσω από εδώ. Δεν το ξέρω πως υπάρχουν και τέτοιες κάμερες. Είναι η ίδια μάρκα με τη μαμά σου. Θέλεις να πας και παξιμάδι? Ναι. Ένα. Όχι, θα φάω πιο πολλά. Ωραία. Άμα είναι να τα βγάζω θα τα βγάλεις εσύ, ναι. Ναι. Να πλύνουμε μήπως χεράκια. Εν τω μεταξύ έχω μπει όντως τελείως full στο πρόγραμμα της Χριστίνας, στην καθημερινότητά της. Είχε μια δουλειά στο σχολείο του Γιώργου και γυρίσαμε εμείς τα δυο μας σπίτι, φάγαμε παρεούλα. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα διαβάσουμε, ναι, μαζί, ναι. Το έχουμε. Να δω λίγο πώς είναι, γιατί του χρόνου και ο δικός μου θα πάει σχολείο και πρέπει να συνηθίσω λίγο, να δω πώς είναι, είναι εύκολα. Ναι. Είναι ακόμα σε παιδικό σταθμό. Παιδικό. Ναι. 5 χρονών στο παιδικό. Έτσι τα λένε, δεν έχουν ενήπια. Είναι σαν να είναι τώρα στα μεγάλα νήπια και μετά θα πάει στο πρώτο δημοτικό. Ήρθε πακέτο από Benefit Cosmetic. What? Και θα τα ανοίξουμε, να τα δούμε όλοι μαζί. Να δούμε. Ω Θεέ μου. Ω Θεέ μου. Λοιπόν. Τέλειο! Γιώργο, πήγα στην άκρη, βγάζει βίντεο η Δέσποινα. Δεν το πιστεύω. Κοίτα, δεν πιστεύω. Το ρούς. Τι είναι αυτό? Brow gel. Για τα φρύδια. Ναι, ρε, είναι πάρα πολύ καλό και εγώ αυτό έχω. Κονσίλερ που χρειαζόμουν. Εντάξει, το. Και η μαμά μου το έχει. Ναι. Αυτά. Για ποιον είναι αυτό? Ρούζ, υγρό. Brush liquid rose. Wow. Πρέπει να είναι μάσκα. Ναι, την έχω κάνει. Είσαι έτοιμη για σκίρκε? Και εδώ μάλλον είναι καινούργια μάσκαρα. Ναι. Άντε γεια! Άντε γεια! Θα κάνουμε glow up σήμερα! Εν τω μεταξύ, δεν έχω συνηθίσει να κάνουμε σπίτι και έχω τύψει αυτή τη στιγμή. Γιατί επειδή καθόμαστε. Ναι, έχω συνηθίσει όλο να τρέχω και να κάνω πράγματα. Αυτό το πρωί τρέχουμε, Χριστίνα, δεν κουράζει. Εγώ κοιτάω στη δικιά μου κάμερα και στη δικιά σου. Θέλω να φτιάξουμε ένα παγωτό. Ναι, τι παγωτό? Το οποίο δεν είναι στη διατροφή μου αυτή τη στιγμή, γιατί κάνω διατροφή. Αλλά θα το κάνω για σένα. Θα το κάνω για σένα. Ναι, όμως μου είπες όχι παγωτό να είναι υγιεινό. Υγιεινό, εδώ μόνο υγιεινό σε αυτό το σπίτι. Λοιπόν, ήρθα Ελλάδα για να πάω σπανακόριζο από τα χέρια της Χριστίνα. Έχεις τώρα, άστο. Ευτυχώς έφαγες ένα σουβλάκι. Όπου δεν μου αρέσει καθόλου το φως. Κάτσε να κλείσουμε το φως, είναι καλύτερα. Γιατί ρε? More power, more energy. Κάτσε, πώς λέει? More energy, more passion. Όχι, πώς λέει? Να το φτιάξουμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ το μπολ μας και βάζουμε μπανάνες. Βάζουμε τις καλύτσες. Θα βάλουμε πολύ πολύ λίγο νερό, ελάχιστο. Μπορούμε να βάλουμε και γάλα ή γιαούρτι. Δεν το θέλει ο καθένας, εμείς νερό βάλαμε. Για πιο λίγες θερμίδες θα βάλουμε την πρωτεΐνη μας. Με τι, μαρακά? Ναι, είναι αρακά. Όντως. Απλά είχε καρύδα και τέτοιο. Λες ότι θα μπορούμε να το πιούμε ή με κουτάλι θα το... Κουτάλι, κουτάλι. Τόσο πιχτό θα γίνει. Μπορείς να καταπάβεις. Τέλειο. Και θα βάλουμε και λίγο maple syrup. Εντάξει. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Βγήκε κάπως έτσι. Τόσο πιχτό. Μοντέλο, βάλε! Εντάξει, από πάνω μπορούμε να βάλουμε και γκρανόλα. Τέλει. Τέλεια. Μπορούμε τώρα. Δοκιμάζουμε. Τι? Αντεγιά. Τι. Αντεγιά. Ναι, τούμπανα. Είναι παγωτό βασικά. Είναι πολύ νόστιμο. Είναι πολύ νόστιμο. Δηλαδή μεγάλα πώς γινόταν. Ναι, ακόμα πιο ωραία. Να κάνουμε μάσκα, να κάνουμε εχπάκι eye patch. Εγώ γιατί είμαι έτσι, σαν άστιγη ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τι φάση. Yes, queen. Δεν το έχουμε πάρει καν. Ψυγείο. Αχ, μπορεί να μην με αφήσουν να την πάρω στο αεροδρόμιο. Γιατί δεν έχεις... Όχι. Είσαι με το... Αλήθεια λες. Αλλά καινούργια σου μάσκα. Αλήθεια. Δεν έχεις βαλίτσα ρε. Όχι. Φτάνει. Βάλε πόλη και τώρα που δεν την πάρεις. Εγώ ξύπνησα και έχουμε τη Χριστίνα εκεί να μαγειρεύει πρωί. Τι θυμάσαι. Έχουμε τον Γιώργο τον φωτογράφο που μου έχει βγάλει 150 φωτογραφίες. Και είναι 8 παρά 5. Τι φτιάχνει. Πακές. Από το σμανακόριτο που είχαμε στις πακές. Δεν μπορώ! Τι κάνεις? Τι κάνω, καλά είμαι, εσύ? Καλά. Γεια σας κόσμε, τι κάνετε, πως είστε? Αυτές τις μέρες δεν βαφτήκαμε καθόλου. Ήμασταν πολύ... Δεν τη βάλαμε, ένα κονσίλερ, μια μάσκαρα, ήμασταν συνέχεια αθλητικές και τώρα είμαστε. Αλλά τώρα αθλητικές. Αλλά θέλουμε να γίνουμε κουκλάρες σήμερα. Να βαφτούμε, να περιποιηθούμε. Να βγάλουμε και μια ωραία φωτογραφία γιατί δεν βγάλαμε. Τίποτα. Και να πλητήσετε βασικά κανονικά τα πάντα. Τα πάντα. Full make-up. Παιδιά. Ήρθα στη Χριστίνα. Τι θα πεις πάλι. Σταμάτα, άσε με να μιλήσω ελεύθερα. Και ξέρεις, είναι ωραία να βγαίνεις με μανούλες, να βλέπεις πόσο μεγαλώνει το παιδί σου. Και με έχεις δώσει τόσο motivation. Σου βγάζω το καπέλο πραγματικά. Για τι πράγμα σου. Σου βγάζω το καπέλο γιατί έχεις ένα πρόγραμμα. Τα έχεις όλα στην πένα. Όλα. Δηλαδή, ξυπνάει το πρωί, ετοιμάζει ήδη μεσημεριανό. Έχει όλα σε ταπεράκια. Σκέφτεται τα πάντα. Έλα, και εσύ το κάνεις. Σταμάτα, όχι, δεν. Είναι άλλο πράγμα. Το ξωτάκι και τα δύο. Ναι! Εντάξει, είμαστε τόσο ίδιες με τη Δέσποινα. Πραγματικά, όλη μας η ζωή είναι ίδια σχεδόν. Και περνούσαμε ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς. Καλά, οι άντρες μας, οι πρώην. Too much information! Εντάξει, γενικά είναι πολύ ίδιες οι καταστάσεις, τέλος πάντων. Εγώ είμαι έτοιμη. Αχ, παιδιά, αυτό το σπίτι έχει υπέροχο φωτισμό. Αχ, όχι, πολύ φως. Έτσι. Εγώ είμαι έτοιμη και Χριστίνα. Βαφτήκαμε. Αχ, το κονσίλερ υπέροχο. Πολύ καλό. Δεν το πιστεύω. Η Βανέσα η Χριστίνα, πώς η Βανέσα. Ανατρίχιασα. Άστο, άστο, τέλειο. Καταρχάς, η Βανέσα. Θέλω να δω αντίδραση. Θα σε φέρει δωράκια. Ναι, να πω τώρα αν σας αρέσει. Πόσο μ' αρέσει. Έβαλα τα ίδια. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Έλα, ευχαριστούμε. Μην πεις αυτό είναι αυτό για τις μπουκλές. Όχι, θες τέτοιο, θα στο στείλω. Όχι. Καλά, φεύγω τώρα εγώ γιατί θα νιώθω αμήχανα. Όχι, θα κοκκινήσω και τέτοια. Αυτό εγώ το φοράω και στην καθημερινότητα, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι είναι λίγο ακραίο, σας το έβαλα για να μακιγιαρίζεστε. Εγώ το φοράω. Εγώ ναι, εγώ άνετα. Εγώ αυτό το βλέπω με ένα cute outfit που κάμισο. Καλά, εσύ είσαι full, είναι full το στυλ. Αυτό ναι, υπέροχο. Εντάξει, ρε, πόσο τέλειο! Πόσο τέλειο! Παιδιά, story! Είμαστε τώρα αλήθεια! Καλά, εγώ έχω πάρει story! Όχι! Εγώ έχω πάρει story! Ξέρεις, όταν σε έβλεπα να τρέχεις και να πηγαίνεις αυτά και στη ΔΕΣΜΑ σου έπισε διακόπτω τη έστειλα γιατί είχαμε κουτσομιλήσει 2-3 φορές. Αλλιώς ούτε στη ΔΕΣΜΑ θα έστελνα. Θα βλέπα εκεί και θα έκλαιγα. Έλα ρε! Ναι, εκεί θα έστειλε μαζί, αλλά εγώ ντρέπω. Όλα με γράφω! Πάμε, θα πιούμε σβηνάκια. Ναι. Θα σου βάλω. Εγώ κλασικά τρώω τη ζωή μου όλη. Γεια μας κοριτσάρες, στη δικιά μας μανούλες. Καλό είναι, εγώ δεν είμαι του λικέρ, δεν μ' αρέσουν αυτά τα γλυκά τα λικέρ. Αλλά είναι ωραίο αρωματικό. Θέλω λεμόνι. Δεν έχω ιδέα. Δέσποινα θα φας κάτι. Θεούλη μου. Παιδιά, τι παιδιά έχουμε εδώ. Θεούλη μου. Ήρθε στην παρέα μας. Ρε Δέσποινα, πότε θα μας έρθεις Ελλάδα? Δεν θα έρθει μόνο. Άνετα. Όχι. Τι? Τι να έρθει να κάνει? Όχι ρε. Γιατί ρε παιδιά.